Γεια σας, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Όχι, πείτε μου πόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί το eBay να πέθανε τελείως για το κανάλι και αυτό διότι τα κόστη αυξήθηκαν και τα ελληνικά τελωνία το έχουν σκίσει από παντού. Αλλά αγόρασα διάφορα πραγματάκια από AliExpress, πήρα και από Temu και θα σας δείξω μια σειρά προς το παρόν 4 βίντεο τα οποία θα βρω πώς θα την ονομάσω, δεν έχω ιδέα ακόμα πώς θα την ονομάσω, αλλά θα σας πω και το καθένα από αυτά έχει και μια ιστορία από πίσω, οπότε εγώ θα κάνω το κλασικό, θυμάστε τα eBay unboxing, έτσι. Εν τω μεταξύ παίζει να ήμουν ο μόνος που ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και έφερα πράγματα που πολλοί κόσμος τώρα, πολλά κανάλια βγάζουν με από Temu, από εδώ, από εκεί και όλοι χαίρονται, ενώ σε αυτό εδώ το αέρβο καψερό κανάλι κάποτε τα δείχναμε και χαιρόμασταν εμείς. Λοιπόν, eBay τέλος, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρεις πώς θα βγει, αλλά έχουν βγει κάποια πραγματάκια από Κίνα και μου τράβηξαν την περιέργεια, οπότε ήθελα να τα πάρω. Και το κάθε τι ξαναλέω από αυτά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα με το πρώτο set στο σημερινό βίντεο. Λοιπόν, τον Νοέμβριο, για να καταλάβετε πόσο μακριά πάει αυτή η ιστορία λοιπόν, τον Νοέμβριο είχε βγάλει το AliExpress κάποιες προσφορές στις οποίες σου έλεγε πάρε 3 αντικείμενα και θα τα πληρώσεις σε ένα μικρό ποσοστό του κόστους, δηλαδή δεν θα τα πληρώσεις full price, δηλαδή παίζει να τα πληρώσεις 4, 5, 3, 2, 1 ευρώ, οπότε κάνεις τριπλέτες, δηλαδή 1, 2, 3, μία παραγγελία, 1, 2, 3, δεύτερη παραγγελία, 1, 2, 3, πήγαινε και άλλη παραγγελία. Λοιπόν, είχα κάνει 3 τριπλέτες τότε, δηλαδή συνολικά 9 αντικείμενα, τα οποία τα είχα βρει, μου κίνησαν το ενδιαφέρον μέσα στη σαβούρα, επειδή είμαι πολύ επιλεκτικός πλέον σε αυτά που ψάχνω, μέσα στη σαβούρα μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Παρήγγειλα. Οπότε περίμενα 3 πακέτα. Για να μην σας τα πολυλογώ, ξέρετε την τύχη μου με τα πακέτα. Το ένα έφτασε. Το ένα έφτασε. Η αλήθεια είναι, θυμάμαι μόνο το ένα από τα 3 που είχε μέσα και είναι αυτό εδώ, το οποίο το έχω λατρέψει από τότε που το αγόρασα, δεν έχω βγάλει ακόμα τη ζελατίνα, αλλά θα βγει και αυτή τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ απλό ρολόι, το οποίο μου άρεσε τρομερά, λειτουργεί με μπαταρία, αλλά έχει ένα μικρό ψεγάδι που δεν το ήξερα, το ανακάλυψα στην πορεία. Το συγκεκριμένο ρολόι το πήρα 3 ευρώ, 3 ευρώ το πήρα αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί 2,5 με 3, και όταν το έχω σε μπαταρία δεν κρατάει πολλή ώρα. Ενώ σβήνει η fade-in για να κάνει οικονομία. Όταν το έχεις σε USB επάνω όπως το έχω τώρα, έχει πλήρη φωτεινότητα. Το οποίο είναι ένα drawback, γιατί θα ήθελα να το μετακινώ δεξιά και αριστερά, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Γενικά είναι υπέροχο, είναι πολύ ευχάριστο και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά μου γεμίζει την ψυχή, να σας το θέσω απλά κάθε φορά που το βλέπω και χαίρομαι. Οπότε μ' άρεσε αυτό. Ίσως είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που αγόρασα. Έλα όμως που αυτό ήταν το τελευταίο πακέτο που αγόρασα. Γιατί τα προηγούμενα δύο εξαφανίστηκαν. Όταν λέμε εξαφανίστηκαν, από τις 23 Νοεμβρίου το είχα παραγγείλει 1, 2, 3, εκεί μέσα Νοεμβρίου. Από τις 23 είχαν εξαφανιστεί, απλά υπήρχε ένα link, δεν αντιστοιχούσε πουθενά τίποτα, δεν ξέρω τι έγινε. Πέρασε πολύ καιρός και πριν από καμιά εβδομάδα, και πιο λίγο, 3-4-5 μέρες, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 4-5 μέρες πριν, εμφανίστηκε ένα πακέτο το οποίο τα έχει όλα μαζί. Οπότε η αλήθεια είναι, θυμάμαι μόνο ότι είχα 2 ακουστικά. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Έχει περάσει η μνήμη, οπότε το setup έχει προγραμματιστεί. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι, πώς είναι. Επειδή ήμουν αδύσπιστος λίγο, έκανα μια εγκοπή λίγο στο πλάι, αλλά τυπικά είδα μόνο τα ακουστικά. Κατάλαβα ότι από τα ακουστικά είναι αυτό που παρήγγειλα. Οπότε πάμε να το δούμε. Το πακέτο είναι αυτό εδώ. Το γυρίζω ανάποδα γιατί έχω τα στοιχεία μου από τη μία, δεν τα έχω σβήσει. Λοιπόν, να θυμηθούμε τις παλιές ένδοξες καλές μέρες. Εν τω μεταξύ, αισθάνομαι τόση νοσταλγία με αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, θα βάζω και θα τραβάω στο πλάι, αν δεν σας πειράζει, αν δεν είναι. Α, επίσης να τονίσω και να δείξω. Αγόρασα παράλληλα, δεν ξέρω, το AliExpress το έχω λατρέψει. Αγόρασα τα εξής πραγματάκια παράλληλα, τα οποία παίζει να έρθαν πολύ πιο γρήγορα από όλα. Λοιπόν,
Αγόρασα κάποια αυτοκόλλητα. Εντάξει, αυτό είναι μεταλλικά αυτοκόλλητα. Αγόρασα ένα από Junji Ito. Ένα πακέτο με αυτοκόλλητα. Αυτά είναι πάταξη, τα μέχρι. Αλλά αυτά που λάτρεψα είναι αυτά εδώ. Είναι τέσσερα πακέτα. Το ένα τα έχω κάνει διπλά. Τα οποία είναι memes. Να σας τα δείξω. Τώρα αναγκαστικά θα σας τα δείξω όλα. Έτσι όπως ξέρετε. Είναι memes τα οποία τα έχω πάρει. Εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, είναι memes σε αυτοκόλλητα τα οποία τα έχω πάρει για να τα κολλάω στα διαγωνίσματα των μαθητών μου για να τους ψιλοτρολάρω λίγο και να τα κάνω πιο ευχάριστα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε έχω διάφορα τέτοια μέσα και ναι, όλα είναι μιμοαυτοκόλλητα. Οπότε θα πάνε σε καλή μεριά. Πες είχε αυτά να χάρηκα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τα συνιστώ, είναι πολύ φθηνά, 2-3 ευρώ τα πήρα. Δεν θα σας έχω link. Δεν ξέρω, αν το ζητήσετε μπορεί να σας τα έχω, αλλά δεν θα βάλω link, δεν έχει νόημα, γιατί τα βρήκα σε προσφορά η οποία μπορεί να μην υπάρχει πλέον. Τσεκάρετε, μπείτε, επίσης δεν, αν θέλετε, για, γράψτε, πώς λένε, ειδικά για τα αυτοκόλλητα, γράψτε meme stickers, θα σας τα βγάλει, το μόνο εύκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι είχε μέσα αυτό που παρήγγειλα και ήρθε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο ήρθε ήταν αυτό και ήταν όντως το πρώτο πράγμα. Πόσο καιρός πέρασε. Ήταν όντως το πρώτο πράγμα το οποίο ήθελα να φέρω και αυτό το φως λίγο πιο εδώ. Λοιπόν, για να το βλέπετε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ θα κεντράρουμε, εδώ είναι η κάμερα. Συγγνώμη, να συνηθίσω. Πώς σας φαίνεται η καινούρια κάμερα, η Obsbot? Γι' αυτό την ήθελα κυρίως και για τα live που κάνω. Αλλά νομίζω για αυτό το σκοπό είναι υπερβολικά καλή. Αυτό είναι λοιπόν ένα μπρελόκ, το οποίο το κρεμάς στα κλειδιά σου. Έχει μια λιχνία LED πάνω. Και από όσο ξέρω είναι και ανοιχτήρι. Και πάντα, γενικά στα κλειδιά μου, πάντα μα πάντα έχω φως. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην κουβαλήσω έστω κάτι ένα λαβάκι. Παλιά, όταν ήμουν από το eBay, είχα πάρει αυτά εδώ. Τα οποία υπάρχουν ακόμα, έχουν περάσει πάνω από 7 χρόνια, 8 χρόνια. Φορτίζουν με USB. Τα είχα στα κλειδιά μου αυτά. Ένα είχα στο αμάξι, στα κλειδιά του αμαξιού. Και ένα είχα στα δικά μου τα κλειδιά. Εν τω μεταξύ, λειτουργεί ακόμα. Μου έχει σώσει πολλές φορές, ειδικά βράδυ που έψαχνα πράγματα και αυτά. Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν κρατάει τόσο πολύ μπαταρία. Βέβαια η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν τα θες για άπειρη ώρα, για ελάχιστο καλό είναι. Οπότε ήθελα να αλλάξω λίγο και κυρίως το μέγεθος του ήταν πιο μεγάλο. Οπότε πήρα αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα LED, το οποίο πλαστικό, εντωμεταξύ εγώ νόμιζα ότι είναι μεταλλικό, ρε γαμώτο. Νόμιζα ότι είναι μεταλλικό, έχει και ένα καλωδιάκι μέσα. Είναι αυτό εδώ, το βλέπετε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει τόσο. Δηλαδή φαίνεται πολύ πιο άσχημο από ό,τι το έβλεπα. Έχει από πίσω και stand για να στέκεται, δηλαδή μπορείς να το βάλεις και να σταθείς σε περίπτωση που θες να κάνεις μια δουλειά, το οποίο είναι πολύ βολικό και πολύ καλό. Λοιπόν, έχει από πάνω το μπρελόκ για να το κρεμάς. Εντάξει, αξιοπρεπές τα κρεμάς. Και έχει και πλαστικό ανοιχτήρι, τώρα αν σπάσει ή όχι δεν ξέρω, για τα κλειδιά. Από εδώ πλάι έχει για να το φορτίσεις με USB. Και έχει το power on. Μετά από τόσο καιρό, α, έχει, έλα. Εν τω μεταξύ έχει αξιοπρεπές φως. Εντάξει, το φως του είναι αξιοπρεπές. Αλλά είναι πιο γκουμούτσα από ότι... Α, έχει και SOS. Οκ. Τίμιο. Τίμιο, αλλά πλαστικούρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό. Τώρα, έτσι όπως το είδα, δεν με εντυπωσίασε. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο για να το πάρω μαζί. Αλλά πάνω στο ψυγείο με μαγνητάκι, σε περίπτωση που χρειαστώ μια φορά κάτι έκτακτο, είναι καλό. Εντάξει, το 3,5-2,80, κάπου τόσο το αγόρασα αυτό. Λοιπόν, να το βάζω εδώ στο πλάι για να μην γεμίζω το μέρος. Πάμε στο επόμενο που πήρα. Λοιπόν, εντάξει, πέφτουν από δεξιά και αριστερά τα αυτοκόλλητα. Χτυπάνε και τα κινητά. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που πήρα και είναι αυτό εδώ. Η αλήθεια είναι, είχα πάρει κάποια ακουστικά από το AliExpress στο παρελθόν και με βόλεψαν πάρα πολύ. Έκανα τη δουλειά μου, κάνω τη δουλειά μου και είμαι υπερικανοποιημένος μέχρι σήμερα. Και πήρα αυτά. Η αλήθεια είναι, στη φωτογραφία δεν φαινόταν έτσι το κουτί, αλλά οκ. Από τη μητέρα εκείνα με αγάπη, QKZ.
Αυτά τα πήρα 3,90. Έχουν ωραίο πλαστικό, φαίνεται, δεν ξέρω το βλέπετε. Έχουν πολύ ωραίο πλαστικό περίβλημα. Εν τω μεταξύ τώρα θα με αναγκάσει να βάλω και το κανονικό το φως. Είμαι περίεργος να δω αν θα βελτιωθεί λίγο περισσότερο η τέτοια η φωτεινότητα. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, τα βλέπετε πιστεύω, ελπίζω, φαντάζομαι. Λοιπόν, εδώ αυτά είναι. Έχω γεμίσει τον τόπο με φώτα. Το μεταξύ, μου αρέσει πόσο μου έχει λείψει αυτό το setup. Ωραίο βαλιτσάκι. Εντάξει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε τέτοιου είδου ακουστικά. Έχουνε. Αυτά εδώ μπαίνουν στα αυτιά από πίσω. Είναι σιλικόνες. Ξεχωριστό. Ενδιαφέρον. Και τα ακουστικά, για οποία περνάνε το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Είναι αυτά εδώ. Γενικά, αν δείτε, τα ακουστικά που χρησιμοποιώ είναι της AKG. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι. Βασικά, δεν θυμάμαι καν ποια εταιρεία είναι αυτή. Αλλά με έχουν βολέψει είναι τα ZSN Pro X. Τα οποία, τα συγκεκριμένα ακουστικά, δεν χρησιμοποιούσα ποτέ τέτοιες ψήρες. Και από το καλοκαίρι, επειδή είχα ένα πρόβλημα γενικά, μέχρι σήμερα με έχουν βολέψει τώρα. Αυτά τα αγόρασα 30 ευρώ, η αλήθεια είναι. Βρήκα τα αντίστοιχα στα 8 ευρώ από το AliExpress. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα μόνιμά μου και είναι πολύ καλά ακουστικά. Λοιπόν, αυτά είναι στο ίδιο στυλ. Μπορείς να βάλεις εδώ, βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο, που είναι το τέτοιο, το καλώδιο, ελαστικό πήγα να πω. Μπαίνει το πλαστικάκι αυτά για να παίρνει το σχήμα του αυτιού. Είναι από τα πράγματα που μου άρεσαν και κυρίως γι' αυτό τα διάλεξα, να σας πω την αλήθεια. Είναι αυτό εδώ. Το ότι μπορείς να τα ξεκουμπώσεις, υποτίθεται. Θεωρητικά θα έπρεπε να μπορείς να τα βγάλεις. Αλλά αυτά για κάποιο λόγο όχι, δεν μπορείς να τα βγάλεις. Αυτά είναι από τα πράγματα τα οποία μάλλον ψιλοξυγελαστήκαμε. Αλλά για τα 3 ακόμα κάτι ευρώ τους, ας πούμε ότι μπορεί να είναι και ok. Συνήθως αυτά τα έχω σε περίπτωση που κάνω κάποιο live, που έρθει κάποιος φίλος για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ή σε περίπτωση ανάγκης ή για το γυμναστήριο μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι, η αλήθεια είναι η ποιότητα τους είναι, αλλά δεν θα πληρώνω παραπάνω από 4 ευρώ για αυτά. Οπότε για τα λεφτά του, ας πούμε ότι είναι ok. Εν τω μεταξύ απογοητεύτηκα, γιατί νομίζω ότι όντως βγαίνουν. Και πάμε τώρα στα επόμενα QZ που όντως αυτά δείχνουν ότι βγαίνουν. Παίζει να είναι πιο upgraded το μοντέλο, το βλέπετε. Λοιπόν, εντάξει, μου αρέσει, κάνει αρκετά καλά εστίαση. Είδατε, το πας εστίαση, δεν το πας zoom. Λοιπόν, και πιο καλύτερο πακέτο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι λίγο καλύτερο το πακέτο του. Το καλό λοιπόν αυτό βγαίνει. Αυτόν βγαίνει από πάνω και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως εσύ θέλεις, να το βάλεις, ας πούμε, το σκεφτόμουν για ανταλλακτικό και σε αυτά, για να μην αγοράζω ξανά και ξανά και ξανά, και είναι και πιο ακριβά βασικά. Οπότε είπα να πάρω αυτά σε περίπτωση που δεν, να έχω το καλώδιο τουλάχιστον. Το πρώτο δεν. Αλλά αυτό βγαίνει και σε μπλε, αλλάζουν και τα καπάκια πάνω μπλε ροζ, το οποίο είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Αλλά πια πάμε να το δούμε. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο το πακέτο, το τι σε υποδέχεται. Θυμίζει πάρα πολύ πως ήρθαν αυτά εδώ, τα οποία είναι ξεχωριστά τα ακουστικά και απλά κουμπώνεις το καλώδιο επάνω και είσαι κομπλέ. Κάπως έτσι ήρθαν και αυτά, οπότε μοιάζουν πάρα πολύ. Εντάξει, να πω την αλήθεια, για τα λεφτά τους και αυτά, 3,5-3,80 είχανε. Τα πήρα, με εντυπωσίασαν τα χρώματα, άρεσαν τα χρώματά τους αρκετά και λέω πάρτα, ειδικά για το καλώδιο θα το χρειαστούμε ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, και αν είναι και καλά ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά εδώ είναι. Τίμιο, τίμιο, αυτό μου άρεσε περισσότερο, πολύ περισσότερο. Λοιπόν, συνολικά πρέπει να είναι 6 πράγματα, μέχρι τώρα έχω δείξει τα 3. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Εντάξει, αυτό είναι τώρα. Τι είχα πάρει εδώ μέσα σε αυτό. Ωραία θήκη, ωραία συσκευασία. Η ταινία δεν είναι και τόσο ωραία, αλλά το έχουν κολλήσει με σιλικόνι. Οκ, πέντε, πολύ περίεργο.
Οκ. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Όπως καταλαβαίνετε, εν τω μεταξύ ήρθε τσαλακωμένο. Εντάξει, η αλήθεια είναι, χτυπήθηκε ελίπητα από τη μοίρα. Μπαίνει από το πλάι αυτό εδώ, βιδώνει, έχει τις βίδες δίπλα σε ένα σακούλι. Ψευτομέταλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα LED, το οποίο το συνδέεις πάνω σε καλώδιο μπρίζα και φωτίζεις ό,τι θες να φωτίσεις. Η αλήθεια είναι, και εκεί την πάτησα, γιατί διάβασα την περιγραφή, αλλά δεν τα έλεγε ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι. Η κατασκευή είναι μεχ, εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να δοκιμάσω το φως, γιατί δείτε λίγο, είναι σε φάση... είναι σε φάση... απλά πρέπει να συνδέσω εγώ καλώδιο τώρα, για να του δώσω ρεύμα. Θα το συνδέσω, δεν είναι κάτι, εύκολο είναι, θα το φτιάξω. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μια λέγει καν ότι πρέπει να το φτιάξεις εσύ αυτό. Και λίγο είναι ψιλοξενέρα. Η ποιότητα κατασκευής είναι μέτρια. Το καλό είναι ότι μπορείς να το βιδώσεις παντού. Δηλαδή μπορείς ακόμα και να ανοίξεις τα φτάκια μπορείς να, από τα πλάγια, αφού είναι που είναι έτσι όπως είναι. Και να το βιδώσεις, να το έχεις. Κυρίως η σκέψη μου όταν το πήρα, λέω: α, ωραία, έχει αρκετά LED. Που σημαίνει ότι και στη χειρότερη θα είναι ψιλοαξιοπρεπές. Το ήθελα σε φάση πιο πολύ για φως ανάγκης. Δηλαδή ένα φως εκτάκτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, κόπει το ρεύμα ή οτιδήποτε. Ή να το έβαζα στο υπνοδωμάτιο κάπου ώστε να μπορώ να έχω φως και να βλέπω τι γίνεται. Εντάξει. Πρέπει απλά να κάτσω να το συνδέσω. Εντάξει. Τώρα μπρίζες έχω κομμένες, έχω κρατήσει από παλιές συσκευές. Πάντα κρατάω. Γενικά, όταν να πετάξω μια συσκευή, κόβω την μπρίζα γιατί λέω κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Να, καλή ώρα. Απλά θέλω να δω και με διακόπτη αν έχω, γιατί θα βόλευε με διακόπτη. Να μην είναι απλά βάλε βγάλε. Πρέπει να το τσεκάρω αυτό. Εντάξει, οκ. Αυτό έκανε. Πόσο έκανε τώρα αυτή η βλακεία? Σίγουρα έκανε κάτω από 3 ευρώ. Ή κοντά στα 3 ευρώ έκανε. Εντάξει. Ας πούμε ότι είναι. Οκ. Τρώγεται. Προς το παρόν τρώγεται. Αλλά περίμενα περισσότερα πράγματα και η απογοήτευση είναι εντάξει. Τουλάχιστον είχε σε αξιοπρεπές σακούλι. Λοιπόν, και πάμε. Και μια που έλεγα φως, βρήκα ένα άλλο. Και γενικά, όπως καταλάβετε, έχω αρκετά για φως και για ήχο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα για κάποιο λόγο εμφανίστηκαν κουνουπάκια. Δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, και έχω πει 150 λοιπόν. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το είχα πάρει, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάτω από το ντουλάπι της κουζίνας, όταν πω να πλύνω τα πιάτα ή οτιδήποτε, δεν έχω φως. Με αποτέλεσμα να μην βλέπω καλά. Έχω βάλει μια λεπτοτενία, μια πρόχειρη που είχα και με έχει εξυπηρετήσει αρκετά. Αλλά αυτή έχει ένα μικρό πρόβλημα, επειδή γλιστράει πάρα πολύ, δεν έχει κολλήσει όπως θα ήθελα και γενικά πέφτει κατά καιρούς. Οπότε εγώ πρέπει να την ξαναστερεώνω. Είναι τέλεια λεπτοτενία, αλλά σκεφτόμουν να πάρω ένα μικρό φως. Από αυτά που βάζουν, ρε παιδί μου, τσακ το κουμπώνεις από πάνω, ώστε όταν πλένω τα πιάτα, για παράδειγμα, να φωτίζεται και... αυτό δεν το περίμενα. Έχει... λοιπόν, ας το πάρω από την αρχή. Καταρχάς. Εντυπωσιαστικά κατευθείαν, εγώ ένα πράγμα με ενθουσίασε, νομίζω το καταλάβατε όλοι. Καταρχάς, έχει το τηλεκοντρόλο για να ανάβει, να κλείνει η φωτεινότητα, να βάζεις και timer. Άψογο. Το κρατάμε αυτό. Καλώδιο, έχει 3M αυτοκόλλητα για να το κολλήσεις οπουδήποτε θες. Χρήσιμο, έχω και ανταλλακτικά, αλλά η δουλειά του γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Η τιμή του 5 ευρώ, 5,40 το πήρα αυτό, με την έκπτωση, τώρα σας μιλάω σε τιμές εκπτώσεων, έτσι. Αλλά δείτε, έχει μαγνήτες ρε φίλε, ναι. Εγώ συνήθως όταν παίρνω φωτιστικά, όταν έπαιρνα από το eBay, αγόραζα φωτιστικά, τα οποία ήταν αυτές οι ράβδοι που είχε μέσα μια LED ταινία πάνω σε ένα μεταλλικό φύλλο. Λοιπόν, αυτά τι έκανα, έπαιρνα μαγνήτες και κολλούσα δεξιά και αριστερά στα άκρα μαγνήτες και έχω μεταλλική ντουλάπα έξω. Απλά φανταστείτε, παπ, το κολλά στη μεταλλική ντουλάπα, τέλειωσε. Στο κρεβάτι μου το παλαιό ήταν με μεταλλικό σκελετό. Παπ, το κολλούσα, είχα φως. Και έχει και αυτά εδώ τι είναι, είναι μέταλλα, μικρά μεταλλάκια, τα οποία τα κολλάς όπου θέλεις και δημιουργείς, ακόμα και άμα δεν είναι μαγνητική η επιφάνεια, δημιουργείς επαφή για να κάνει ο μαγνήτης. Και έχει και δεύτερο, άντε ρε, λέγε τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ναι, θα δούμε αν έχει
δεν έχει ρεύμα, αλλά νομίζω ότι έχω εγώ εδώ να μπορέσω να το συνδέσω λογικά, να δούμε αν κάνει τίποτα, αν είναι αρκετά φωτεινό ή όχι. Λοιπόν, έχει micro USB, εντάξει, είναι παλιάς τεχνολογίας. Δεν δείχνει, α, δείχνει, έχει ένδειξη, δεν φαίνεται καθαρά να φωτίζει προς το παρόν. Έλα, έχει το on-off εδώ, αλλά για κάτσε να δούμε πώς ανάβει με το τηλεκοντρόλ. Αυτό το βάλουμε στην άκρη όμως, για να μην το χάσω. Το πλάι, δεν βλέπω φως. Φως δεν βλέπω. Μάλλον θα χρειαστεί να φωτίσει, οπότε θα τα αφήσω αναγκαστικά. Μήπως αν το βγάλω λίγο, λες αν πήρε τώρα. Okay. Μια λεπτοτενία έχει, by the way, μέσα, το βλέπετε, δεν ξέρω, αχνοφαίνεται. Εντάξει, θα το αφήσω να φορτίσει. Η αλήθεια είναι θα του δώσω το χρόνο του, θα το αφήσω να φορτίσει όσο πάει. Γιατί συνήθως αυτά πρέπει να τα φορτίζεις, λογικό, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, για τα λεφτά του, αν ανάψει και είναι κομπλέ. Α, έλα, άναψε. Πήρε λίγο φως μέσα, μάλιστα. Το κλείνω. Θέλει να φορτίσει. Τα LED δεν έχουν αρκετή ισχύ από ό,τι βλέπω. Οπότε είμαστε σε φάση άστο να φορτίσει. Άστο να γεμίσει όσο πάει. Και το βλέπουμε αυτό. Εντάξει, αυτό κομπλέ. Πένα. Καλό είναι. Αλλά με ενθουσίασα αυτό, ότι μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω τώρα. Λοιπόν, και το τελευταίο, γιατί πήρα ρολόγια, όπως καταλάβατε, αρκετά. Δεν φαίνονταν βέβαια τόσο μικρό. Είναι αυτό εδώ, ένα μικρό ρολογάκι, ιδιαίτερα απλό, πιο απλό πεθαίνεις τώρα που το βλέπω, αλλά να σου πω κάτι, γι' αυτό το λόγο το πήρα, έχει μπαταρία από πίσω, αυτές τις στρογγυλές των ρολογιών, ή 30-32 ή 20-32, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, το οποίο είναι, ελπίζω να έχει βέβαια μπαταρία, ελπίζω. Για κάτσε λίγο να δούμε. Ναι, έχει μπαταρία. Είναι 2032. Okay. Το θέμα είναι να το ανοίξουμε. Εν τω μεταξύ, αυτά τα κουνουπάκια τώρα θυμήθηκαν ότι θέλουν να έρθουν. Συνήθως, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως και στο άλλο, μάλλον είναι το ίδιο πράγμα. Η μπαταρία κρατάει πιο πολύ για να μπορεί να κρατάει το timer. Και το βάζεις στο ρεύμα για να. Εντάξει, αυτό είναι λίγο ψιλοξενέρα. Και το θες μόνο το βάλεις μέσα σε μια τσάντα, κάτι να το χρειαστείς. Εντάξει, οκ. Για να δούμε. Θα. Μισό να του δώσουμε ζωή. Α, έλα. Εντάξει, ναι. Να σας πω την αλήθεια, είναι μια σταλιά. Το βλέπετε. Είναι πολύ μικρό. Το χέρι μου είναι μεγαλύτερο από αυτό. Αλλά. Το συγκεκριμένο το θέλω κυρίως για να μπορώ να έχω ένα ρολόι, γενικά έχω πολλά ρολόγια όπως καταλάβατε, με το χρόνο έχω θέμα, αλλά είναι και δουλειά μου τέτοια που λειτουργώ με βάση το χρόνο, θέλοντας και μη, ειδικά στα μαθήματα. Οπότε θέλω να ξέρω ότι έχω σε κάθε γωνία να μπορώ να βλέπω την ώρα για να μην χάνω δευτερόλεπτο. Ωραίο είναι πάντως. Ωραίο είναι. Δεν περίμενα κάτι ιδιαίτερο. Ένα απλό ρολογάκι είναι. Η τιμή του κανένα 1,5-2 ευρώ το πήρα. Οπότε, ναι, κάτσω να το ρυθμίσω. Εμένα μου άρεσε πάντως. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Βέβαια, δεν συγκρίνεται με αυτό εδώ που ήταν και είναι ό,τι καλύτερο, εντάξει. Βλέπετε, είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, σκέψου το εξής. Θα το κολλήσω λίγο με μια 3M-ταινία πάνω από την οθόνη, μια οθόνη οποιαδήποτε, και θα έχω ένα timer σε μια γωνία να βλέπω. Για μένα είναι κέρδος. Οπότε, ναι, εγώ με κομπλέ με αυτό. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω, ήξερα ότι αυτό το είδα, εμείς και τα άλλα τα είδες, αλλά μάλλον την πάτησες ειδικά στα ακουστικά τα πρώτα και στο πρώτο το φωτιστικό, αλλά εντάξει, climb mind τώρα. Λοιπόν, αυτά ήτανε, συνολικά όλα αυτά μου κόστησαν, σκεφτείτε, από 3, εκτός από το μακρύ το φωτιστικό που έκανε 5,40, σας είπα και 5,30 εκεί μέσα ήτανε, κάνανε από 2 μέχρι 3 ευρώ, παραπάνω δεν βγήκανε. Απλά ήταν η φάση, ήταν περίπου 10 ευρώ το κάθε πακέτο και στα 10 ευρώ όταν φτάνανε, νομίζω ήταν τα δωρεάν, ήταν τα μεταφορικά του δώρο.
Οπότε μετά μου ήρθανε μετά από 200 χρόνια βέβαια, αλλά φτάσανε, ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ μου έχουν στείλει κάτι για δοκιμή από τότε ακόμα, αλλά ακόμα έρχεται, είναι στο μακρύ δρόμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο μετά από τόσο καιρό. Ξέρω ότι θα σας βάλω πάλι στο τρυπάκι να σκέφτεστε, αλλά εμένα η αλήθεια είναι αυτό που μου άρεσε και θα σας δείξω κι άλλα. Έχω κι άλλα πράγματα που έχω σκοπό να δούμε παρέα, λοιπόν. Θα σας βάλω στο τρυπάκι να σκεφτείτε, ειδικά με το επόμενο θα σας τεινάξω λίγο τα μυαλά στον αέρα. Θα σας το πω, είναι κάτι που έβλεπα από την εποχή του eBay, αλλά ποτέ δεν τολμούσα να το αγοράσω. Λοιπόν, θα το δούμε στο επόμενο. 4 βίντεο προς το παρόν και αν πάνε καλά τα πράγματα, κατά καιρούς θα παίρνω κι άλλα. Απλά είμαι πολύ επιλεκτικός πλέον, δηλαδή θέλω πράγματα από τα οποία να μου φανούν χρήσιμα και να ξέρω ότι θα τα χρησιμοποιήσω 150%. Αυτό. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, απόγευμα, βράδυ, ό,τι είστε, εγώ βλέπετε βράδυ 11:30-12 παρά το γυρίζω το βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να περνάτε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο unboxing. Τι παίζει, έχουμε σταθερό πρόγραμμα τώρα. Προσπαθώ να τηρήσω κάθε τρίτη unboxing, κάθε τρίτη μεσημέρι, κυρίως από μεσημέρι από τις 12 και μετά μέχρι τις 6 το θα βάζω να ανεβαίνει. Συνήθως βάζω και πρεμιέρα ανάλογα να είναι κατά τις 6 max να ανεβεί μόνο του. Και το Σάββατο το πρωί έχω το τι παίζει και παράλληλα στριμάκια στο Twitch TV. Ό,τι θέλετε κάτω στο link στην περιγραφή, ό,τι link μάλλον θέλετε κάτω στην περιγραφή. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα και τι ιστορίες θα συνοδεύουν. Η πρώτη ιστορία ήταν μια ιστορία αναμονής. 2 μήνες plus με χαμένα πακέτα. Είχα απελπιστεί, ήμουν έτοιμος, περίμενα απλά να έρθουν οι μέρες να πατήσω refound. Αλλά τελικά δεν χρειάστηκε. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.